Να δούμε, Χρήστο, και τις τελευταίες λεπτομέρειες από την τραγωδία με το 8χρονο κοριτσάκι που χάσε τη ζωή του στην πισίνα της Χαλκιδικής. Εκεί οι αρχές συνεχίζουν τις ερεύνες. Παραμένουν όμως πολλά τα αναπάντητα τα ερωτήματα. Και παραμένουν ακόμα, διότι ακόμα δεν έχουμε ούτε και το πόρισμα της χθεσινής έρευνας που έγινε, του χθεσινού ελέγχου από κλιμάκια εμπειρογνωμόνων από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Με την παρουσία εισαγγελέα χτένισαν όλη την κατασκήνωση χθες το πρωί τα κλιμάκια και αναμένουμε το πόρισμά τους για να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε. Δηλαδή, εάν υπάρχει και το ενδεχόμενο να σφραγιστεί η κατασκήνωση. Προς το παρόν η κατασκήνωση λειτουργεί κανονικά. Χθες ήμασταν εκεί και είδαμε ότι όντως τα παιδιά ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμά τους. Δεν έχει διαταραχθεί το πρόγραμμά τους. Και βεβαίως σήμερα θα έχουμε και το επισκεπτήριο των γονέων, όπως συνηθίζεται κάθε Σαββατοκύριακο. Θα δούμε λοιπόν εκεί τι θα πούν οι γονείς, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν είχαν κάποια ενημέρωση από την εταιρεία το τι ακριβώς συμβαίνει από την κατασκήνωση. Όσοι θέλησαν να μάθουν το έμαθαν μετά από δικό τους κόπο να φτάσουν σε κάποιον για να ενημερωθούν. Από εκεί και πέρα βεβαίως τα ερωτήματα είναι πολλά. Πώς το παιδί αυτό βρέθηκε τόσες ώρες μετά στον πάτο της πισίνας, γιατί βρέθηκε εκεί, γιατί δεν το είδε κάποιος, ποιος ήταν ο τελευταίος που το είδε, τα παιδάκια τα οποία θα καταθέσουν με παρουσία παιδοψυχολόγου και των γονέων τους οπωσδήποτε θα διαφωτίσουν την υπόθεση. Αναμένουμε λοιπόν όλες τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε προς το γραφείο μας, προς τις καρέκλες μας. Να υποδεχθούμε τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα. Γεια σας, κύριε Μπαλάσκα. Καλημέρα. Στο Skype έχουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Θοδωρή Παναγιώτου. Γιατί, τέλος πάντων, όλα αυτά που ακούσαμε από τη μία δημιουργούν μια αίσθηση ότι είναι πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχω την εντύπωση ότι το καλοκαίρι οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω μάλλον δυστυχώς επιδίδονται σε τέτοιου είδους πράξεις. Αλλά και όπως και να έχει, και αυτή η ιστορία με την 8χρονη προκαλεί πολύ μεγάλο προβληματισμό, πολύ μεγάλη δυσφορία, ειδικά. Και είναι και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, γιατί αποκαλύπτονται και παραλήψεις οι οποίες μάλλον και πολύ πιθανό να συντέλεσαν και σε αυτή την τραγωδία, κύριε Μπαλάσκα. Και προχωράει η έρευνα και βλέπουμε ότι αξιοποιείται από τις αστυνομικές αρχές ανακριτικά τουλάχιστον το ότι το παιδί δεν είχε φάει. Δεν είχε πάει στο τραπέζι να σιτιστεί. Άρα λοιπόν πριν από αυτό είχε πνιγεί. Αξιολογείται η κατάθεση που έδωσε η ναυαγωσός της ότι εγώ τα είδα όλα καλά. Συγγνώμη, κλείδωσα και έφυγα. Και βεβαίως η μπάλα από την αστυνομία τώρα με παιδοψυχολόγους της ελληνικής αστυνομίας πάει στα παιδάκια. Όπου τα παιδάκια θα κληθούν αυτές τις ημέρες να μιλήσουν το καθένα σε μια όμορφη συζήτηση με παιδοψυχολόγους της ελληνικής αστυνομίας για το τι ακριβώς έγινε. Για το πού ήταν το παιδάκι, το πότε το παιδάκι ήταν στην πισίνα, το αν έφυγε το παιδάκι και πήγε στην πισίνα και αν έφυγε από πριν κοιμηθεί, γιατί δεν ήταν πριν στο εστιατόριο να φάει. Είναι όμως μία εύλογη σειρά ερωτημάτων που θα γίνει στα παιδάκια, όπου θα ανάψει λάμπα και θα πάρουμε φως για τα τραγικά αίτια που αφαίρεσαν τη ζωή της άτυχης 8χρονης. Να ρωτήσουμε και τον κύριο Παναγιώτου. Μας είπε ο κύριος συνάδελφος, ο Χρήστος Χατζημίζης, ότι δεν έχουμε ακόμα πόρισμα για την 8χρονη. Τι μπορεί να περιμένουμε να μας δώσει αυτό το πόρισμα, κύριε Παναγιώτου? Εικάζω ότι ο κύριος εισαγγελέας στη σχετική του παραγγελία προς τον διορισμένο πραγματογνώμονα για να ενεργήσει τη σχετική πραγματογνωμοσύνη θα έχει θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα επί των οποίων θα κληθεί ο πραγματογνώμονας να απαντήσει. Φαντάζομαι ότι εκείνο που διερευνά ο εισαγγελέας σε ένα πρώτο επίπεδο είναι κατά πόσον υπάρχουν και ποιες είναι οι ευθύνες πρώτα απ' όλα της ομαδάρχησας, κατά δεύτερον της ναυαγοσώστριας, κατά τρίτον του αρχηγού της συγκεκριμένης κατασκήνωσης. Και από εκεί και πέρα όμως φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ένα πλαίσιο ερωτημάτων το οποίο θα αφορά με την καταλληλότητα της κατασκήνωσης της συγκεκριμένης,
αλλά και το πλαίσιο των οδηγιών που είχαν δοθεί προς τους ομαδάρχες, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, γιατί και οι ομαδάρχες και ο αρχηγός κάποιες εντολές, κάποιες οδηγίες θα ακολουθούν, όσο έχει να κάνει με την καταμέτρηση των παιδιών, με το πότε πρέπει να γίνεται αυτή, πώς πρέπει να γίνεται, πώς πρέπει να είναι ο έλεγχος για το ποιοι είναι στην πισίνα, πότε είναι, πώς βγαίνουν, πώς τους μετράμε αυτούς που βγαίνουν. Άρα νομίζω ότι ο πραγματογνώμονας αυτός, πέραν των ζητημάτων που έχει να κάνει με το πώς εκτυλήθηκε η όλη διαδικασία, ενδεχομένως θα πρέπει να απαντήσει και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πισίνα. Νομίζω ότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας και διάφορα στοιχεία σχετικά με το αν υπήρχαν σημάνες. Ανακλήθηκε από ό,τι ξέρω και η άδεια της πισίνας. Για το κατά πόσο υπήρχε η σήμανση για το βάθος της πισίνας, για το κατά πόσο υπήρχαν τα σωστικά μέσα, για το κατά πόσο υπήρχε περίφραξη στους συγκεκριμένους χώρους. Και γενικότερα θεωρώ ότι είναι μια σειρά ερωτημάτων τα οποία θα απασχολήσουν. Ξέρετε κάτι, κύριε Παναγιώτου, κατά καιρούς, κάθε φορά βλέπουμε να συμβαίνει κάτι με τις πισίνες και κάθε φορά βλέπουμε και κάτι πιο αυστηρό για τις πισίνες. Να μην είναι ανοιχτές τη νύχτα, να έχουν περίφραξη από μία ώρα και μετά, να μην έχουν μεγαλύτερο βάθος, ξέρω εγώ, από το ένα, πόσο έχει τώρα που πάει, ξέρω εγώ, 1,60, πόσο είναι, ούτε δεν το ξέρω ακριβώς, να έχει σήμανση, να. Και κάθε φορά ερχόμαστε τελικά πυροσβεστικά να ξανασυζητάμε τα ίδια και τα ίδια και ανησυχώ κάθε φορά ότι δεν βλέπουμε τελικά πραγματικό έλεγχο όταν έρχεται η ώρα, δηλαδή έρχεται η ώρα να ανοίξει κάτι. Αυτή στην προκειμένη περίπτωση είναι να ανοίξει μια κατασκήνωση που έχει πισίνα. Και κάθε φορά βλέπω ότι έρχεται μετά μια συζήτηση που δεν ελέγξαμε αυτό, που δεν είχε σήμανση βάθους, που δεν έχει... Τι μάτια είναι αυτά που περνάνε και ελέγχουν και δεν ανησυχούν ότι βάζοντας την υπογραφή τους για να ανοίξει κάτι δεν θα έρθει. Ή θα έρθει τελικά και σε αυτούς κάποιος πέλεκης νομικός που θα πει... Ποιος έβαλε την υπογραφή του για να ανοίξει αυτή η πισίνα ή δεν την έβαλε ως όφιλε, ενώ θα έπρεπε. Τι σημαίνει εκεί? Πάντοτε το ζήτημα αυτό είναι διτό. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο που ξεκινάει μια επιχείρηση κατά πόσον οφείλει και θέλει ο ίδιος να συμμορφωθεί στους κανόνες. Κατά δεύτερον έχουμε να κάνουμε με τους ελέγχους. Οι οποίοι έλεγχοι, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να είναι αυστηρότατοι, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε παιδιά. Πρέπει να είναι σε επίπεδο καθημερινότητας, πρέπει να είναι συνεχής και πρέπει να είναι και αυστηρότατη. Και ένα τρίτο επίπεδο φυσικά είναι το επίπεδο όταν γίνεται κάτι το οποίο, αφού έχουμε κάνει τα δύο πρώτα, δηλαδή θέλουμε οι ίδιοι να συμμορφωθούμε, έχουμε ένα επίπεδο ελέγχων το οποίο είναι αυστηρότατο. Το τρίτο επίπεδο είναι αν παρόλα αυτά υπάρξει περιστατικό, κατά πόσον υπάρχει και η τιμώρηση του εκάστοτε δράστη, αναλόγως βέβαια πρέπει να βρίσκουμε και ποιος ευθύνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποια είναι λοιπόν, και πρέπει να τιμωρείται ο εκάστοτε δράστη, όταν υπάρχει και ο παραλληλισμός. Τον έχουμε βρει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ναι, είναι η ομαδάρχης από τη μία ή η ναυαγοσώστρια ή όποια. Αλλά από την άλλη, κάποιος είναι από πάνω από αυτό, ένας επιχειρηματίας. Έχει βρεθεί αυτός εδώ, πού βρισκόμαστε? Από ό,τι έχω ενημερωθεί και εγώ, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει βρεθεί ακόμα ο υπεύθυνος της, ο νόμιμος εκπρόσωπος της συγκεκριμένης κατασκήνωσης, όμως θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο προανάκρισης θα πρέπει να απαντήσει σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει ευθύνη και από τον συγκεκριμένο. Τι σημαίνει αυτό, ναι, ολοκληρώστε. Όχι αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία... Κύριε Μαλάσκα, εσείς τι λέτε γι' αυτό? Πώς θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπος, τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω το point είναι στο ότι αν και έκλεινε η πισίνα, υπήρχαν σημεία από που μπορούσε να υπάρξει πρόσβαση από παιδιά. Πρώτο. Δεύτερον, τα άλλα, τα μέσα, το βάθος, το σωσίβιο. Οτιδήποτε άλλο υπήρχε. Όταν ένα μοναχικό παιδάκι 8 χρόνων πήγε και βούτυξε μέσα και δεν υπήρχε κανένας εκεί πέρα, δεν παίζουν κανένα άλλο ρόλο. Η ουσία είναι πως σε μια φυλασσόμενη πισίνα, η οποία έκλεινε και κλείδωνε η πόρτα, μπήκε ένα παιδάκι μέσα και πνίγηκε. Ό,τι ώρα και αν μπήκε. Αφού λοιπόν υπάρχει τέτοια τρύπα στην ασφάλεια της πισίνας, υπάρχει τρύπα στην ασφάλεια της κατασκήνωσης. Και αφού υπάρχει τρύπα στην ασφάλεια της κατασκήνωσης, αυτός που είναι ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και αυτός που ενδεχομένως να είναι και ο ιδιοκτήτης κατά της κατασκήνωσης, πάνε σκαμνοί. Είναι απλά τα πράγματα.
Δεν είναι δύσκολα μαθηματικά. Πάνε σκαμνοί. Διότι καταδεικνύεται, επαναλαμβάνω, ότι είπε στην κατάθεσή της η ναυαγοσώστρια ότι εγώ έκανα το τελευταίο έλεγχο όταν έφυγαν τα παιδάκια. Δεν υπήρχε κανένας και τίποτα στην πισίνα. Κλείδωσα την πόρτα και έφυγα. Κλείδωσα την πόρτα και ένα 8χρονο παιδί είχε πρόσβαση από κάποια τρύπα του συστήματος και μπήκε μέσα. Όπα. Υπάρχει θέμα. Έτσι είναι, αυτό έχει αποδειχθεί. Έτσι είναι. Mm-hmm. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέω. Και από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι καταθέσεις και αυτές οι διαπιστώσεις, περιμένουμε να τυποποιηθούν και να ταυτοποιηθούν αυτές οι περιπτώσεις από τα λεγόμενα των παιδιών που θα, όχι ανακριθούν, θα, μέσα από συζήτηση με παιδοψυχολόγο και αστυνομικούς, θα μας πούν το τι ακριβώς, πού ήταν το κοριτσάκι. Πού ήταν το κοριτσάκι, γιατί το κοριτσάκι δεν πήγε να φάει, επαναλαμβάνω. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως να είχε πνιγεί από πριν. Δεν το είδε κανένας. Από πού πήγε, πώς πήγε, πώς μπήκε μέσα στην πισίνα, πώς πνίγηκε, δεν ήταν κανένας. Άρα λοιπόν, όλα αυτά, για το διατάφτα σας το λέω, είναι ευθύνες κατασκήνωσης. Είναι ευθύνες της κατασκήνωσης. Τώρα, στην πλάτη του, ποιος θα τις πάρει όλες αυτές, είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι είναι ευθύνες κατασκήνωσης. Απλώς είπαμε τρύπα στα μέτρα εκεί πέρα. Μπόρεσε το παιδάκι μόνο του να έχει πρόσβαση στο νερό. Πώς υπάρχει και μεγάλη τρύπα στους ελέγχους, γιατί ο έλεγχος γίνεται μόνο στην αδειοδότηση. Ανοίγουμε μια κατασκήνωση, όπως είπε πριν λίγο και ο Κωνσταντίνος, και μετά ο έλεγχος ξαναγίνεται. Μα τι λέτε, πάει ο Μπαλάσκας τώρα, βγάζει ένα εκατομμυριάκι ο Μπαλάσκας, φτιάχνει μια κατασκήνωση, λέει παιδιά, ελάτε, φέρτε τα παιδάκια σας. Και δεν θα υπάρξει κανένα. Κάναμε μια ωραία μπίζνα εδώ. Έκανα μια κατασκήνωση ο Μπαλάσκας. Ναι. Έβαλα ένα εκατομμυριάκι. Γιατί το είχε. Είχα μια πολυκατοικία στο Κολονάκι του παππού μου και την πούλησα. Ναι. Και λέω δεν κάνω μια μπίζνα. Ανοίγω μια κατασκήνωση. Ποιος θα ελέγξει. Δεν πρέπει να ελέγχεται καθημερινά ο κάθε χώρος ο οποίος φιλοξενεί παιδάκια. Εγώ το θεωρώ όχι μόνο στην κατασκήνωση, στην τροφή που τους δίδεται, στις αθλοπαιδίες, στο να μην υπάρχουν μέσα κούνιες, αθλοπαιδίες, οτιδήποτε επικίνδυνες. Η πισίνα να ελέγχεται, να υπάρχει φύλαξη, να μπορεί να διασφαλίζεται. Ωραία, γι' αυτό λέω ότι κάθε φορά έρχομαστε μετά, γιατί αρχίζω μετά να θυμάμαι. Είπατε τώρα για αθλοπαιδίες και κούνιες. Θυμάμαι τη φορά που το Λούνα Πάρκ εκτοξεύθηκε. Κάτι που ήταν ένα φουσκωτό και πήγαινε εσαΐ. Ποιος τους είχε ελέγξει, κανένας. Την είχε πάρει άδεια. Την ίδια συζήτηση κάναμε και τότε. Τα θυμάστε, κύριε Παναγιώτου, τα ίδια συζητούσαμε και τότε. Συζητούσαμε κάποια φορά που είχε ανοίξει στο Σύνταγμα κάποιος είχε βάλει μια ρόδα, την οποία την τελευταία στιγμή δεν πήρε άδεια, αλλά ήταν έτοιμη να πάρει άδεια γιατί πάλι. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα συζητάμε και ερχόμαστε κατόπιν εορτής και συζητάμε ότι. Σας ρωτάω εγώ, επειδή το αναφέρετε. Αυτά τα θέματα της ρημαδοασφάλειας, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, είναι τόσο δυσεπίλητα. Δεν μπορούμε να βάλουμε δύο κανόνες και να πούμε ότι θα υπάρχει έλεγχος στην κατασκευή και στη λειτουργία. Ο έλεγχος θα υπάρχει από εκεί, θα είναι ενδελεχής και θα είναι συνεχής και καθημερινός. Όταν ωραία, υπάρχει για παιδιά. Θα σου απαντήσει λοιπόν ο άλλος. Ωραία, εγώ δεν έχω. Ποιος είναι η πυροσβεστική? Δεν έχω μες στο καλοκαίρι να στέλνω κάθε μέρα έναν σε όλες τις κατασκηνώσεις που πόσες υπάρχουν στη χώρα. Μα τι γιατί λέτε, καίγεται και εγώ είμαστε στην πλήρα. Μα τι λέτε. Ποιος το πάει. Μα τι λέτε. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο ασανσέρ. Δεν έχω να στείλω, μήνες στο ασανσέρ και σκάσε. Πήρε φωτιά το διαμέρισμα του τρίτου όροφου. Δεν πήρε παιδιά, εμείς είμαστε στο Βαρνάβα και σβήνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να έρθουμε. Μα τι λέτε. Ποιος άλλος θα είναι. Δεν λειτουργεί έτσι. Προβλέπετε να γίνονται οι έλεγχοι ή υπάρχει το παραθυράκι. Θα τα ξαναπούμε όταν ξαναχρειαστώ να πάρω άδεια. Όλα, να ξέρετε, έχουν δύο point όσον αφορά και την πισίνα και όλα αυτά τα θέματα. Αυτά τα δύο point ελέγχου είναι πρώτα στο Δήμο και κατ' επέκταση στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα, αυτοί είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι να κάνουν αυτούς τους περιοδικούς ελέγχους. Τώρα, σε αυτούς τους ελέγχους. Μισό λεπτό. Εκεί, κύριε Παναγιώτου, έρχεται και νομική ευθύνη. Δηλαδή, εδώ λέει, δεν ξέρω, λέει ο κύριος Μπαλάσκας για Δήμο και Περιφέρεια. Είναι όντως έτσι, ο Δήμος και η Περιφέρεια έχει ευθύνες για τέτοια πράγματα ή θα έπρεπε. Ελέγχους σε κατασκηνώσεις και τα λοιπά. Θα έπρεπε να έχει ελέγχους και θα έπρεπε να έχει ευθύνες. Τι υπάρχει? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι υποχρεωμένος ο Δήμος με βάση τον νόμο να ελέγχει και τις κατασκηνώσεις, να ελέγχει και τα επίπεδα ασφάλειας. Αυτό είναι δεδομένο. Και, αλλά δεν και έχουν, να οι δήμοι, έχουν οι Δήμοι, εγώ αλλά, αναρωτιέμαι, έχουν οι Δήμοι γνώστες υπαλλήλους να ελέγχουν τέτοια πράγματα? Πραγματικά, αλήθεια το ρωτάω. Και θα βρεθεί, μετά Δήμου. Μπορεί να πάει η νομική ευθύνη, πάει παραπέρα, κατεβαίνει παρακάτω ή ανεβαίνει παραπάνω, όπως θέλετε πείτε το. Όχι, εντάξει, μετά θα φτάναμε λίγο στο αδόκητο να πρέπει να φτάσουμε σε πολύ ψηλά
κλιμάκια, ας το πούμε, για να αποδώσουμε ευθύνες, υπό την έννοια ότι θα βάζαμε ευθύνη και σε κάποιον που δεν όρισε κάποιον άλλον για να πάει να κάνει έλεγχο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, υπάρχει ευθύνη από την άποψη του Δήμου και ή της περιφέρειας να πρέπει και είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ο έλεγχος, αλλά δεν υπάρχει κάπου να λέει ότι θα πρέπει να ελέγχεται κάθε μέρα. Ναι. Εμείς λέμε ότι είναι υποχρεωτικό, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε παιδιά, ότι αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να έλεγχο, γίνονται. Και στον άπαξ συνεχώς έλεγχο, αυτές οι τρύπες του συστήματος φαίνονται όμως. Ένας έλεγχος άπαξ να γίνει. Όχι καθημερινός, φαίνεται αν είναι αφύλακτο. Αν παραδείγματος χάρη πηγαίνω εγώ που είμαι η ναυαγοσώστρια και κλειδώνω μια πόρτα και πίσω από την πόρτα περιμετρικά στην πισίνα δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει ξέρω εγώ πρόσβαση παντού και η πόρτα είναι μούφα. Απλά κύριε Παλάσκη, αν δεν έχουν σωστικά μέσα, δεν θα μπορεί να, να υπήρχαν τη μια μέρα, την άλλη να μην υπάρχουν. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει, πέρα από τον άπαξ έλεγχο που κρίνει ορισμένα ζητήματα και τα βρίσκει, θα πρέπει συνεχώς να ελέγχεται μια κατασκήνωση για το κατά πόσο πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας από τη στιγμή που έχει να κάνει με παιδιά. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε νομίζω σε αυτό το θέμα και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν έχουν και εκείνοι δυστυχώς και την άποψή τους. Να περιμένουμε, παραλαμβάνω, τι θα πούν τα παιδάκια. Ναι, εντάξει. Είναι ένα. Δυστυχώς, μάλλον περισσότερο με στεναχωρεί, να σας πω την σκέψη μου, ότι θα κληθούν τα παιδιά να περάσουν αυτή την βάσανο. Αλλά τέλος πάντων, είναι. Όλο το θέμα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Ας περάσουμε σε ένα λιγάκι, μάλλον πιο, τι να πω, πιο αστυνομικό ίσως θέμα. Εγώ εφάνταστο θα το χαρακτήριζα αυτό, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, που έβλεπα και τις εικόνες. Λέμε για την πληθώρα των διαρρήξεων σε σπίτια και επιχειρήσεις περιεχών που επλήγησαν από τις φωτιές. Δηλαδή, άντε καλύτερα φάνταστο. Δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μου ότι η ευκαιρία για κάποιον να παρανομήσει είναι σώπα πάνω σε κάποιο είχαμε άλλο. Είχαμε μια κυρία νεκρή. Ζόρι, ναι. Είχαμε μια γυναίκα, ναι. Μια αθώα γυναίκα νεκρή. Και έγινε αυτό το θέμα, διότι η φωτιά ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι μπήκε στον αστικό ιστό και έκαψε σπίτι. Και βιοτεχνίες και μαγαζιά. Το θυμάμαι από το μάτι. Είχαμε 100 νεκρών. Σκεφτείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πόσο αφιλότιμοι, πόσο μη ψυχικά υγιείς θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω, είναι να πηγαίνουν στα σπίτια νεκρών ανθρώπων τότε, ανθρώπων κατεστραμμένων τώρα, να τα συλλέψουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν γίνει και συλλήψεις, εντοπράτεστε δηλαδή την ώρα που έκαναν αυτή την παράνομη πράξη και προσαγωγές και η άμεση δράση Αττικής, με διαταγή του διοικητή, του ταξιάρχου της Αττικής, του διοικητή της άμεσης δράσης Αττικής, όσες δυνάμεις έχει και μπορεί να στείλει, τις έχει στείλει. Δηλαδή, έχει στείλει ομάδες ΖΙΤΑ για συνεχής περιπολία, μηχανοκίνητη, ομάδες ΔΙΑΣ και τα περιπολικά. Αυτά βεβαίως που έχει φροντίσει ο κύριος ταξιάρχος να μην λείψουν από την αστυνόμευση του αστικού κέντρου της πόλης, βεβαίως. Είναι το λεγόμενο 100. Αλλά η ουσία είναι, εγώ λέω τώρα, έτσι όπως συζήτησα και με άλλους ανθρώπους, αυτοί που συλλαμβάνονται να πηγαίνουν μέσα σε ένα σπίτι ενός κατεστραμμένου ανθρώπου, να του κλέψουν είτε από τα καλώδια το χαλκό, είτε πράγματα ιδιαίτερης αξίας, είτε αλουμίνιο, να του ξυλώσουν τα αλουμίνια τις πόρτες, να τις φορτώσουν σε καρότσα από αγροτικά και να φύγουνε, δεν πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη ποινική διαχείριση και μεταχείριση. Ο κύριος Παναγιώτου, είναι άλλο αδίκημα, κύριε Παναγιώτου? Δεν νομίζω ότι είναι άλλο, αλλά θα έπρεπε. Αν μη τι άλλο. Ένα σπίτι που είναι αρτιμελές από το να ξυλώνεις ένα σπίτι που κάηκε. Ακούγοντας την είδηση, πραγματικά πήγε το μυαλό μου στο αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο αδίκημα για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο καθένας μας θα έλεγε ένα τέτοιο κλέφτης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται το ίδιο με έναν άλλο κλέφτη. Η κλοπή φυσικά είναι αδιανόητο αδίκημα, αλλά κάθε αδίκημα, ακόμα και αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερη κοινωνική απαξία, όπως αυτό, κάθε αδίκημα έχει και αυτό τις διαβαθμίσεις του. Όπως αυτό, ας πούμε το συγκεκριμένο, όμως πράγματι δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση. Εκείνο που θα μπορούσε να κάνει ο δικαστής όμως, είναι σε ένα πλαίσιο ποινής που του δίνει ο νόμος μεταξύ 2 και 5 ετών, ας πούμε, να επιβάλλει το μέγιστο της ποινής και να μην χορηγήσει ούτε αναστολή, ούτε μετατροπή της ποινής,
και να τον οδηγήσει τον κάθε κατηγορούμενο στη φυλακή. Αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί. Εδώ να πω για κάτι άτυπο, βέβαια, που δεν το γνωρίζουν. Ευχαριστούμε. Θα το πω, είμαι λίγο μαρτυριάρης. Έχει δοθεί και μια άτυπη διαταγή στις αστυνομικές μονάδες. Όποιος Ρωμά υπάρχει εκεί πέρα με κάνα αυτοκίνητο το οποίο έχει καρότσα από πίσω και κατευθύνεται για τα καμένα, να του αλλάζουν ευγενικά την πορεία. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Παναγιώτου που ήταν στο Skype. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Παλάσκα.